είναι από την επιστολή του Αποστόλου Τιμόθεου, του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο τη Δευτέρα, κεφάλαιο δεύτερο και εδάφιο 15. Σπούδασον να παραστήσει σε αυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε, διότι θέλουσι προχωρήσεις πλειοτέραν ασέβειαν. Και ο λόγος αυτόν θέλει κατατρόγιος γάγκρενα, εκ των οποίων είναι ο ημένεος και ο υφηλητός. Ήτινες επιπλανήθησαν από της αληθείας, λέγοντες ότι έγινε ήδη Ανάστασης και ανατρέπωσε την πίστη τινών. Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχων τη σφραγίδαν ταύτην. Ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού. Και ας απομακρυνθεί από της αδικίας πασός της ονομάζει το όνομα του Χριστού. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, αλλά προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τη σε αυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστον εις το δεσπότην, ετοιμασμένων εις πανέργων αγαθών. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να φέρει αυτό που λέει ο Θεός, το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει, έχουν τη σφραγίδα ταύτην. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του. Γιατί για άλλους θα πει ποτέ δεν σας εγνώρισα. Και σε κάθε μία οικία υπάρχουν σκεύη τίμιας αλλά και άτιμης χρήσεως. Όποιος καθαρίζει τον εαυτό του από μάταιες συνδιαλέξεις, δέβιλες ματαιολογίες και αντιλογίες της ψευδονίμου γνώσεως, τότε θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως, αγιασμένο, εύχριστο εις τον δεσπότη αυτού και ετοιμασμένο εις κάθε έργο αγαθών. Ο Θεός να μας καταστήσει έτσι. Τώρα αγαπητέ μου αδέλφια, ας προσευχόμαστε ο καθένας για τον εαυτό του με δύο αιτήματα. Να μας μάθει και να μάθουμε, γιατί θέλουμε σήμερα να εκλέγουμε το τίμιον που είναι το θέλημα του Θεού και να απορρίπτουμε το αχρίον που είναι το θέλημα το δικό μας. Πρώτον και δεύτερον, να μάθουμε να μην ακούμε ανθρώπους και να μην πηγαίνουμε σε ανθρώπους, αλλά να μας ενδιαφέρει να ακούμε το Χριστό και να περιμένουμε ο Θεός να οδηγεί τους ανθρώπους, να ομολογούμε σε αυτούς, γιατί έτσι θα μας καταστήσει αφενός μεν σαν το στόμα του, αφετέρου θα μας δώσει καρπό και ο καρπός μας θα μένει. Ας προσευχόμαστε λοιπόν με αυτό το αίτημα σήμερα και ας έρθουν και οι πρεσβύτεροι, σας παρακαλώ, να ζητήσουμε χάρη από το Θεό και έλεος, αλλά ταυτόχρονα και προηγούμενα να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, όπως είπε ο Κύριος στον Ιερεμία, αν επιστρέψεις τότε εγώ πάλι θα σε αποκαταστήσω και θα στέκεσαι δίπλα μου. Να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε από όσα κάναμε που λείπησαν το Πνεύμα το Άγιο, είτε καταλάβαμε είτε δεν καταλάβαμε όπως ο Ιερεμίας, αλλά στο τέλος κατάλαβε και εμείς τώρα καταλαβαίνουμε, να ζητήσουμε από το Θεό να βρίσκουμε πάντοτε χάρη ενώπιόν Του, ώστε να απολαμβάνουμε την ευλογία Του και τη δόξα Του. Ας έρθουν οι πρεσβύτεροι, σας παρακαλώ, έξι πρεσβύτεροι, και όλοι ας προσευχόμαστε.